Αθανασία μου, έχω, όπως είπε κάποιος, καλά νέα και κακά νέα. Τα κακά νέα είναι ότι χάσαμε το κλειδί για την πόρτα πίσω από την οποία κρύβεται το μυστικό της ζωής μας. Τα καλά νέα είναι όμως ότι δεν ήταν ποτέ κλειδωμένη. Εσύ ποτέ δεν βρήκες την πόρτα κλειδωμένη, γιατί είχες πάρα πολύ δύναμη μέσα σου. Εγώ πάσχω από 7 ετών από νεανική ιδιοπαθής αθρίτιδα. Τώρα έχω φτάσει στην ηλικία των 43 ετών και όλα αυτά τα χρόνια με υφέσεις, με εξάρσεις, αλλά με πάρα πολύ αισιοδοξία για τη ζωή, αγωνίζομαι και έχω φτάσει στο σήμερα. Έχω κάνει 2 παιδιά και αυτό το λέω για κοπέλες που δεν θέλω να απελπίζονται, που έχουν διαγνωστεί σε νεαρή ηλικία και που έχουν το φόβο, μήπως δεν τεκνοποιήσουν, ότι πάντα υπάρχουν ελπίδες, πάντα η επιστήμη προχωράει μπροστά και εμείς είμαστε το παράδειγμα για να σου πω ότι είμαστε εδώ και ότι αγωνιζόμαστε και ότι τα καταφέραμε. Είναι αλήθεια λοιπόν, από την νεανική σου ηλικία είχες αυτή την επαφή με την ασθένεια. Όμως αυτό, όπως είπες, δεν σε εμπόδισε να ερωτευθείς και να σε ερωτευθούν, να παντρευτείς, να κάνεις οικογένεια, και παρόλο που φαντάζομαι ένα μεγάλο στοιχείο της ζωής είναι ο πόνος, ναι, που έχουν όλες αυτές οι παθήσεις, που να πούμε ότι είναι πάνω από 200, έτσι, οι ρευματικές παθήσεις. Φυσικά. Δεν είναι μόνο η ρευματοειδής αθρίτιδα ή η αθρίτιδα που πολύ γνωρίζουμε και έχουμε συνηθίσει να την ακούμε από τον παππού μας, από τη γιαγιά μας. Τη μάθαμε από εκεί, η οστεοαθρίτιδα. Βλέπαμε ηλικιωμένους ανθρώπους. Όμως πλέον τα γεγονότα έχουν ανατραπεί. Πάντα ήταν δηλαδή αυτά. Απλά τώρα μπορούμε και τα βλέπουμε και τα αντιλαμβανόμαστε πιο γρήγορα. Οπότε πρέπει να πούμε ότι εδώ πάσχουν και παιδιά. Ένα στα 1000 παιδιά πάσχει από κάποιο ρευματικό νόσημα και δεν μιλάμε μόνο για τη ρευματοειδή αθρίτιδα. Μιλάμε, μπορεί να είναι και λύκος ακόμα, μπορεί να είναι σκληρόδερμα, μπορεί να είναι το νόσημα Sjögren. Υπάρχουν πάρα πολλά νοσήματα και έχουμε περισσότερους ρευματολόγους, ενώ παλιά θυμάμαι εγώ στην παιδική μου ηλικία μία μαμά να με παίρνει και να ψάχνει να βρει γιατρό. Δεν ξέραμε πού να απευθυνθούμε. Ήμουνα βέβαια από τα τυχερά παιδιά, γιατί ο ορθοπαιδικός τότε, γιατί ως επιτοπλίστων, η πρώτη μας κίνηση είναι να πάμε στον ορθοπαιδικό άμα μας πονάει λίγο το γονατό μας, το χέρι μας, η μέση μας. Συνήθως η κίνησή μας είναι να πάμε στον ορθοπαιδικό. Και τότε δεν γνωρίζαμε. Ο ορθοπαιδικός όμως ήταν τόσο καλός, τόσο επικοινωνιακός, ώστε μας παρέπεμψε μετά από αρκετό καιρό, εννοώ μετά από 5-6 μήνες, όχι μετά από 5 και 10 χρόνια που βλέπουμε τώρα, ώστε να είναι σίγουρος ότι αυτό είναι μια νεανική ιδιοπαθής αθρίτιδα, και σας μιλάω για πριν 35 χρόνια σχεδόν. Οπότε στάθηκα πάρα πολύ τυχερή. Πραγματικά πολύ τυχερή, γιατί για πάρα πολλά χρόνια οι ορθοπαιδικοί δεν ήξεραν να στείλουν τις περιπτώσεις στους δερματολόγους ή για διαφόρους λόγους τις κρατούσαν, γιατί πίστευαν ότι μπορούσαν να τις αντιμετωπίσουν. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αθανασία μου, ήθελα να μου πεις με τι όραμα ξεκίνησες αυτό το σύλλογο. Ποια ήταν τα όνειρα που έβαλες μπροστά, τη σκέψη σου, το σκοπούς, τους στόχους σου, ποιοι ήταν από την αρχή που είπες γίνομαι πρόεδρος ενός συλλόγου για να κάνω αυτά και αυτά και αυτά. Θα πω λίγο εντάχει την ιστορία της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα που ιδρύθηκε από το 1978. Μέχρι το 2014 πρόεδρος ήταν πάντα γιατρός, κάποιος επιστήμονας. Μέχρι τότε δεν υπήρχε ασθενής στην Προεδρία. Από το 2014 λοιπόν, ο τελευταίος πρόεδρος ήταν ο κύριος Κασίμος, ο οποίος με παρότρινε μαζί με την κυρία Καραϊσαρίδου τότε, με παρότρινα να βάλω υποψηφιότητα και να αναλάβω τον σύλλογο εφόσον εκλεγόμουν. Αυτό λοιπόν έγινε μια γενική συνέλευση και αρκετός κόσμος με ψήφισε. Αυτό ξεκίνησε, η δικιά μου ενασχόληση με τον σύλλογο ξεκίνησε το 2007. Όταν εγώ πλέον ήμουνα σε μία φάση της ζωής μου, η οποία έπαιρνα πάρα πολλά φάρμακα, δηλαδή έπαιρνα γύρω στα 14 με 15 φάρμακα την ημέρα. Είχα περάσει μία κατάθλιψη,
και δεν θέλω να το κρύψω από κανέναν, ναι. Με παρακολουθούσε και ψυχίατρος τότε, γιατί όπως είπατε εσείς, ο χρόνιος πόνος είναι κάτι που δεν παλεύεται. Μιλάμε για καθημερινό πόνο που σε αποδιοργανώνει. Δεν μπορείς να σκεφτείς, δεν μπορείς να κάνεις τις δουλειές σου. Νιώθεις ότι δεν είσαι λειτουργικό άτομο. Και όταν έχεις μία οικογένεια, όταν έχεις και δύο παιδιά να μεγαλώσεις, αυτό έρχεται και σε πνίγει ακόμα περισσότερο. Οπότε δεν θα φοβηθώ να πω, ότι, και δεν θα ντραπώ να πω, για να το ακούσουν όλοι, ότι δέχτηκα και έψαξα και βρήκα για να πάρω βοήθεια από κάποιον ψυχίατρο, ο οποίος με παρακολουθούσε επί 3 χρόνια. Έτσι λοιπόν, σιγά σιγά, ήθελα να ξαναπάρω τη ζωή πάλι πίσω, να πολεμήσω και ψάχνοντας για να βρω κάποιους ανθρώπους που ήταν ίδιοι με εμένα ή περνούσαν κάποιο ίδιο νόσημα, γιατί μέχρι τότε θεωρούσα ότι ήμουν μόνη μου, ότι το περνούσα μόνο εγώ αυτό. Και βρήκα την Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα μέσα από, από την τεχνολογία, από το Google τέλος πάντων που πατάμε και βρίσκουμε, και εκείνη την περίοδο οργανώναν ένα καφέ. Μια συνάντηση για ένα καφέ κάπου στο κέντρο της Αθήνας. Οπότε πήγα από περιέργεια να δω τι είναι αυτή η εταιρεία, ποιοι είναι αυτοί που θα πάνε για καφέ και τι θα πούνε. Και εκεί συνάντησα και άλλες γυναίκες, οι οποίες αυτό που κάναμε ήταν να συναγωνιζόμασταν ποια παίρνει τα περισσότερα φάρμακα. Αυτό για μένα ήταν ένα σοκ. Ήταν πάρα πολύ λυπηρό. Εγώ είχα μεγαλώσει μέσα σε νοσοκομεία. Είχα μεγαλώσει από παιδί μέσα σε θαλάμους και με τους γιατρούς δίπλα μου. Για πάρα πολύ καιρό δεν πήγαινα σχολείο, γιατί δεν με βοηθούσε η υγεία μου. Όχι ότι δεν ήθελα, για να μην δίνουμε λάθος εντυπώσεις, γιατί αρκετές φορές ακούω τους ασθενείς και λένε «βοηθήστε μας». Δεν είναι ότι δεν θέλω να πάω στη δουλειά. Είναι ότι δεν μπορώ, δεν είμαι τεμπέλα. Δεν μπορώ, γιατί δεν με αφήνει ο πόνος, δεν με αφήνει η δισκαμψία, και αυτό θέλω να ακουστεί. Δεν είναι τεμπέληδες αυτοί που δεν θέλουν, που πάσχουν από κάποιο ρευματικό νόσημα και δεν πηγαίνουν στη δουλειά τους. Οπότε εκεί αντιλήφθηκα ότι υπήρχε ένα μεγάλο κενό. Επειδή, όπως σας είπα, μεγάλωσα μέσα στα νοσοκομεία και έζησα όλα τα συστήματα υγείας και όλες τις ελλείψεις, ήθελα αυτό να αλλάξει. Ήθελα οι ασθενείς να έρθουν πιο κοντά, να ακούσω τα παράπονά τους, να ακούσω πώς το βιώνουν αυτοί, και έτσι εμπλέχθηκα πιο ενεργά με το όνειρο να αλλάξει κάτι στις ρευματικές παθείς και να αλλάξει κάτι στο σύστημα υγείας και να γίνει πιο ανθρώπινο, θα έλεγα. Πιο κοντά στον ασθενή, να ακούγεται τη φωνή του ασθενή και οι ανάγκες του. Και αυτό λοιπόν από το 2014 έγινε πραγματικότητα. Κυρία Παπά, Αθανασία μου, γεια. Είναι αλήθεια ότι έτσι όπως σε ακούω, νιώθω φιλοσοφικά, υπαρξιακά, ότι δεν έχεις κάνει έκπτωση στην αγάπη. Αυτό που πραγματικά θέλεις, θες να το πετύχεις. Πες μου τώρα λοιπόν, τι έχεις πετύχει μέχρι σήμερα. Λοιπόν, επειδή πάρα πολλές γυναίκες με ρωτάνε που πάσχουν από κάποιο ρευματικό νόσημα, δεν θα πω ότι έχω πετύχει με την Ελεάνα. Αυτό το βλέπει ο κόσμος και το κρίνει. Θα πω για κάποιες πτυχές στη ζωή μας που μπορεί κάποιες γυναίκες να ταυτιστούν, γιατί το βλέπω και από τα μηνύματα που μου στέλνουν. Όπως είπατε πριν, εγώ έκανα μία οικογένεια, έκανα 2 παιδιά και ένα γάμο. Αυτός ο γάμος όμως απέτυχε. Αυτό θα πρέπει να το πω. Γιατί θα πρέπει να το πω? Γιατί πάρα πολλές γυναίκες με ρωτάνε λόγω ότι έχουν ανασφάλεια. Λόγω ότι όσες δεν δουλεύουν και έχουν μία έμεση ασφάλεια του συζύγου τους, λένε πώς θα επιβιώσουμε. Και κάθονται αναγκαστικά, θα έλεγα, σε ένα γάμο, μόνο και μόνο για να έχουν τη θεραπεία τους ή την ασφάλεια αυτή που θεωρούν εκείνες. Βέβαια, με τον τελευταίο νόμο που είδαμε για τους ανασφάλιστους από το 2017, αυτό δεν ισχύει πλέον. Αλλά εγώ είχα πάρει την απόφαση τη στιγμή που πλέον έχει πάψει να υπάρχει μία αγάπη ανάμεσα σε 2 ανθρώπους, ότι αυτό θα έπρεπε να λήξει. Χωρίς φόβο, γιατί τότε δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα οι ανασφάλιστοι να παίρνουν τις θεραπείες τους. Χωρίς δεύτερη σκέψη, λοιπόν,
Εγώ πήρα την απόφαση να πάρω ένα διαζύγιο και να μάθω και στα παιδιά μου να μην είναι σε μία σχέση, σε οποιαδήποτε σχέση της ζωής τους, χωρίς πραγματική αγάπη. Είσαι υπέροχη. Ξέρεις, αυτά όλα είναι θέμα της ανησυχίας που κρύβουμε μέσα μας. Ακριβώς. Από την έλλειψη αυτογνωσίας. Η ανησυχία, όπως είπε κάποιος, είναι ένας τρόπος να καταναλώνεις το παρόν και να βάζεις ανήσυχα θεμέλια για το μέλλον. Κάτι που δεν συμφέρει κανέναν και ιδιαίτερα τα παιδιά που μεγαλώνουν. Μπράβο σου, μπράβο σου. Για προχώρα λοιπόν. Λοιπόν, και από τότε λοιπόν ξεκίνησε χωρίς φόβο, αλλά με πάρα πολύ πάθος η διεκδίκηση για τη ζωή. Άνοιξε μία καινούρια πόρτα που εγώ έπρεπε σε ένα καινούριο δρόμο να περπατήσω μόνη μου. Δεν το φοβήθηκα το άγνωστο. Άνοιξα την πόρτα, περπάτησα και αυτό που έκανα που δεν το είχα πετύχει στα νεανικά μου χρόνια, γιατί το όνειρό μου τότε ήταν να γίνω ναυτικός. Όπως και το πέτυχα τότε, έγινα ναυτικός. Δεν είχα δώσει τότε πανελλήνιες. Πέρασα κατευθείαν στη σχολή τότε των Ευαροπλιάρχων και όλα αυτά και πήγα κατευθείαν και έπιασα δουλειά ως ναυτικός. Μέχρι που έγινε ένα ατύχημα τότε που δεν είναι η ώρα για να τρώμε, να μην τρώμε το χρόνο μας και έπρεπε να φύγω από τη δουλειά. Λοιπόν, και αυτό που έκανε ήταν να δώσω πανελλήνιες και να περάσω στο πανεπιστήμιο. Μπράβο! Πέρασα λοιπόν στη Σχολή Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άνοιξε ένα καινούριο κεφάλαιο στη ζωή μου. Δηλαδή ασχολήθηκα πλέον, τώρα είμαι στο δεύτερο έτος, ασχολήθηκα με την δημόσια και κατ' επέκταση την κοινοτική υγεία που πλέον πήραμε την κατεύθυνση και είναι κάτι που το λατρεύω, που μου αρέσει, που με μαθαίνει πράγματα γιατί είναι με αυτό που ασχολούμαι όλα αυτά τα χρόνια. Και όπως σας είπα, είναι ένας καινούριος δρόμος που έχω πάρα πολλά όνειρα και πράγματα να κάνω μέσα από εκεί και θα ήθελα πάρα πολλά πράγματα να αλλάξουν. Οπότε έχω ένα μέλλον μπροστά μου με πάρα πολύ μεγάλη δράση, θα έλεγα. Αθανασία μου, μακάρι, κοίταξε, και μόνο ξέρεις ότι το παράδειγμα, το ξέρεις αυτό και στα παιδιά σου, αυτό θέλεις να δώσεις. Το παράδειγμα είναι το καλύτερο από χίλια λόγια, από χίλιες λέξεις. Πραγματικά εύχομαι να έχεις αυτή τη δύναμη και, και τον αυθορμητισμό και πάνω απ' όλα τον ενθουσιασμό και το πάθος για την ίδια τη ζωή. Τι το καλύτερο, τι το καλύτερο. Τώρα, μετά τον κορονοϊό ή μάλλον αυτή την περίοδο σίγουρα υπήρξαν πολλές δυσκολίες και θα υπάρξουν και υπάρχουν για πάρα πολλούς συλλόγους ασθενών. Ναι. Παραμένοντας όμως αισιόδοξη και δυναμική με δράση στη ζωή, Πού βρισκόμαστε. Κοιτάξτε, όλοι οι σύλλογοι περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Είχαμε κάνει τον προγραμματισμό μας, είχαμε στείλει τις χορηγίες μας είχαμε στείλει το πρόγραμμά μας για να πάρουμε τις χορηγίες μας μάλλον. Όλα αυτά ανατράπηκαν. Οπότε και οικονομικά περνάνε πάρα πολύ δύσκολα οι σύλλογοι πλέον ασθενών, αλλά έχουν να διαχειριστούν και ένα μεγαλύτερο όγκο από ό,τι πριν, ο οποίος έχει να κάνει με το συναισθηματικό κομμάτι και με όλες τις ελλείψεις που διαπιστώσαμε όλο αυτό τον καιρό. Οπότε, απ' τη μία, έχουν ελαττωθεί οι χορηγίες, οπότε πρέπει να ελαττωθεί και η δουλειά ή κάποιοι που είχαν κάποιους υπαλλήλους να δουλεύουν. Τώρα βλέπουμε ότι δεν μπορούν αυτούς τους ανθρώπους να τους πληρώσουν. Και εμείς που δουλεύουμε θελοντικά, δουλεύουμε διπλά και τριπλά τώρα για να βγει όλο αυτό το πεδίο το οποίο είδαμε. Οι ελλείψεις ήταν πάρα πολλές. Αντιμετωπίσαμε πάρα πολλά προβλήματα και το πρόβλημά μας που το λέμε συνέχεια είναι η έλλειψη πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Είναι η πρόληψη και η προαγωγή υγείας που δεν υπάρχει στη χώρα μας. Ρίχνουμε πάρα πολλά λεφτά και μιλάμε πάντα για χρήματα που πέφτουν στην τριτοβάθμια, στα νοσοκομεία μας. Την πρόληψη όμως δεν έχει επενδύσει κανείς. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά για την κοινότητα. Αθανασία μου, όχι πόσο δίκιο έχεις. Αυτό είναι αυτονόητο. Και θα σου πω μία σκέψη μου. Όταν κάνουν έκκληση για αίμα, ναι, αυτό που έχει σημασία είναι ότι πολλοί άνθρωποι που δεν μπορούν να δώσουν αίμα είναι γιατί δεν είναι υγιείς. Όχι μόνο γιατί φοβούνται ή δεν θέλουν. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν προάγεις προληπτικά την καλή υγεία και έχεις ένα γερό νοσοποιητικό και είσαι ένας άνθρωπος δυνατός με καλή διατροφή, με άσκηση, με καλή ψυχολογία, πάντα θα μπορείς να δίνεις αίμα.
Άρα λοιπόν, είναι σαν να τα κάνουμε λίγο ανάποδα τα πράγματα. Είμαι μαζί σου, θεωρώ και εγώ ως δημοσιογράφος, δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια, αυτό παλεύω, την πρόληψη. Μα δεν υπάρχει άλλο, είναι το α και το ω. Και η πρόληψη... Όχι μόνο η πρόληψη, το να νιώσουμε ανθρώπους δίπλα μας. Αυτό το έχουμε ξεχάσει. Δηλαδή έχουμε ξεχάσει τι είναι ενσυναίσθηση, τι είναι να είμαστε ευήκοοι, τι είναι να απλώσουμε το χέρι μας στο γείτονα, στο φίλο μας, στο διπλανό μας και να του πούμε είμαι εδώ. Ξέρετε κάτι, αντιμετώπισα κάτι την περασμένη εβδομάδα που μπορεί κάποιος ανθρώπους να τους φοβίζει. Ήμουνα σε ένα δρόμο και ήταν μια ηλικιωμένη κυρία που δεν μπορούσε να περάσει απέναντι. Και μου λέει η κοπέλα μου, δεν μπορώ να περάσω απέναντι, θα μου δώσεις το χέρι σου? Λέω, εγώ με ένα χαμόγελο που πάντα θέλω να έχω. Τι λέω, μα φυσικά και θα σας τα δώσω. Πιάστε μου το χέρι, πιάστε μου το μπράτσο, όπου βολεύεις να περάσουμε μαζί και να πάμε και για καφεδάκι. Και μου λέει, δεν φοβάσαι. Λέω, τι να φοβηθώ. Μου λέει, μα άμα έχω τον ιό, μπορεί να σε κολλήσω, αφού όλοι αυτό λένε. Λέω, αχ, γιαγιά μου, τι κάνω. Άμα είναι να πάω από εσάς, να πάω. Μετά, δηλαδή... Μετά από όλα αυτά που έχουμε περάσει και οι άνθρωποι που έχουν κάποιο ρευματικό νόσημα και έχουν τον καθημερινό χρόνιο πόνο, όλο αυτό τον καιρό δεν φοβήθηκαν τόσο τον ιό όσο ήταν το πρόβλημα της εργασίας. Η ανασφάλεια που νιώθανε σε θέματα οικονομικά, στο θέμα της δουλειάς τους, στο θέμα της οικογένειάς τους, στο θέμα τα παιδιά τους, πώς θα επιβιώσουν αργότερα. Με το που έπεψε να ισχύει αυτό το lockdown, τώρα αρχίζουμε και έχουμε προβλήματα, βλέπουμε ψυχολογικά προβλήματα λόγω ανασφάλειας. Λόγω ότι δεν έχουμε πού να απευθυνθούμε, δεν ξέρουμε, νιώθουμε αυτή την ανασφάλεια ότι δεν θα μας νιώσουν, δεν μας καταλαβαίνουν. Το προηγούμενο καιρό ήμασταν προφυλαγμένοι. Ήμασταν όλοι μέσα στα σπίτια μας και νιώθαμε εμείς που πάσχουμε προφυλαγμένοι. Ο φόβος είναι τώρα που δεν έχουμε αυτό που σας λέω την πρωτοβάθμια, δεν έχουμε την έννοια του διπλανού μας, δεν μας ενδιαφέρει τίποτα παραπάνω από το εγώ μας και την καλοπέρασή μας. Δυστυχώς μπορεί να γίνομαι κακιά που το λέει να ακούγεται κάπως, αλλά αυτή είναι η μαύρη αλήθεια. Πάνω από το εγώ μας δεν μπορούμε να δούμε κάτι άλλο δυστυχώς. Αθανασία μου, δεν ξέρω όμως αν εντόπισες αυτό τον καιρό ότι κλεισμένοι στα σπίτια, επειδή πολλοί άνθρωποι έψαχναν στο διαδίκτυο, δεν ξέρω αν είδες ότι έγινε και ένα είδος αφύπνισης. Κάποιες ομάδες κρατούσαν συντροφιά στους ανθρώπους με διαλογισμούς, με διάφορα σεμινάρια, δωρεάν εννοείται, με επικοινωνία μέσω, ας πούμε, από διάφορες πλατφόρμες όπως το Skype, το Zoom κτλ. Οπότε νιώθω ότι παράλληλα έγινε και ένα ξύπνημα. Ας ελπίσουμε ότι θα διαρκέσει και αυτό να μην ξεχαστεί. Έχεις δίκιο απόλυτα σε όλα αυτά που είπες και ήθελα να σου πω, πιστεύω να το ξέρεις, αλλά μπορεί και όχι, στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης υπάρχει ειδικό μάθημα στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου που λέγεται το μάθημα της συμφώνειας. Δεν το ξέρω. Βέβαια. Όχι, δεν το ξέρω. Και μάλιστα... καλό είναι να μας το πείτε τώρα, είναι ευκαιρία να μας πείτε. Ναι, έχει πολύ ύλη το μάθημα της συμφώνειας και είναι, η πρωτοβουλία ήταν του καθηγητή του κύριου Λιονί εκεί στο Πανεπιστημίο της Κρήτης. Είναι εξαιρετικό. Μακάρι να υπήρχε μέσα σε όλες τις σχολές και στο σχολείο ακόμη και παντού. Αθανασία μου, τι νομίζεις ότι αυτή τη στιγμή, μάλλον θέλω να κάνουμε μία έκκληση σε ανθρώπους που δεν ξέρουν τι να κάνουν το χρόνο τους. Γιατί υπάρχουν και αυτοί. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε. Πάρα πολλά. Η τεχνολογία έχει πάει πάρα πολύ μπροστά, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι άνθρωποι δεν ξέρουν να τη χρησιμοποιούν και το αντιλαμβάνομαι αυτό. Οπότε θα τους είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπουν σε κάποια site να παρακολουθήσουν αυτό που είπατε, τον διαλογισμό ή κάποιες ομάδες ψυχοθεραπείας, ή να έρθουν πιο κοντά με κάποιους ανθρώπους. Αυτό για αυτούς που γνωρίζουν θα ήταν ιδανικό για να μην χάνεται η επικοινωνία μεταξύ μας.
Νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή κάνουν τεράστια δουλειά, όσοι προσπαθούν να βοηθήσουν με αυτές τις μεθόδους, με το διαλογισμό, με το να κάνουν γιόγκα, ασχέτως αν έχει αφοριστεί. Δεν θέλω να πάω σε αυτό το κομμάτι. Παρόλα αυτά, έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο όμως. Αθανασία, να σου πω κάτι όμως που δεν έχει αναφερθεί. Το ξέρεις ότι η γιόγκα έχει αρχαιοελληνικές ρίζες. Φυσικά και το ξέρω. Και ο στρατός του Μεγάλου Αλεξάνδρου έκανε πρώτα αναπνευστικές ασκήσεις πριν πάει στη μάχη. Απλά δεν ξέρει ο κόσμος, δεν... αλλά μπορούν να ψάξουν και να τα βρουν. Για είναι να συνεχίσουμε. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλοί τρόποι. Ας θυμηθούμε τι κάναμε στα παλιά χρόνια. Εγώ θυμάμαι μία γιαγιά, ας πούμε, η οποία ή θα έπλεκε ή θα κεντούσε ή θα ασχολιόταν με τον κήπο τους, με τον κήπο της. Κάποιοι δεν έχουμε κήπο, έχουμε όμως μπαλκόνι. Κάποιοι μπορεί να έχουμε μικρό και αυτό βοηθάει. Είδα ότι αυτό τον καιρό, λοιπόν, τον τελευταίο καιρό, επειδή πηγαίνω συχνά σε φυτώρια, ακόμα και στη λαϊκή και παίρνω διάφορα λούδια, αφού οι κόρες μου λένε «Μαμά, σταμάτα, θα μπουν τα λούδια και θα φύγουμε εμείς». Μου είπανε ότι όλο αυτό τον καιρό δεν υπάρχουν τώρα αρκετά λουλούδια, γιατί είχαν εξαντληθεί όλο τον προηγούμενο καιρό λόγω του lockdown που είχαν κλειστεί μέσα. Το να ασχοληθούμε λοιπόν με τα λουλούδια με τον μπαλκόνι μας είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα. Εγώ κάθε πρωί φτιάχνω το καφεδάκι μου, πηγαίνω έξω στο μπαλκόνι και βλέπω τι έχει ξεραθεί, τι έχει ανάγκη. Να το βγάλω σιγά σιγά, μην πληγώσω ακόμα και το άλλο το φιλαράκι που είναι δίπλα. Θα τα ποτίσω με πάρα πολύ αγάπη, θα τα βλέπω να μεγαλώνουν. Και αυτό είναι μία προσπάθεια που κάνω εγώ για αυτά. Και αυτά με ανταμείβουν στην πορεία, με το να βγάζουν καινούργια, είναι σαν να γεννιέται μία ζωή συνέχεια. Αυτό λοιπόν ήταν μία πάρα πολύ ωραία ενασχόληση να την κάνουμε όλοι, να ασχοληθούμε δηλαδή με τα λουλούδια μας, με το μπαλκόνι μας ή με τον κήπο μας. Το κέντημα είναι μια πάρα πολύ ωραία ενασχόληση. Το πλέξιμο, η μαγειρική, είδα ότι ήταν στο full αυτό τον καιρό η μαγειρική. Ακόμα και η διακόσμηση, το να αλλάξουμε διακόσμηση στο σπίτι μας, μια ανανέωση, έστω κάτι, ένα τραπεζάκι να το πάμε από τη μια μεριά στην άλλη, βλέπουμε ότι ξυπνάμε με άλλη διάθεση, δηλαδή κάτι άλλαξε. Κάπως πρέπει να το βολέψω αυτό το πράγμα, κάπως πρέπει να το διακοσμήσω, κάτι πρέπει να βάλω. Αυτό μας κάνει το μυαλό μας να φεύγει λίγο. Υπάρχουν λοιπόν τα βιβλία φυσικά που δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ, ποτέ. Και για όσους δυσκολεύονται να βγουν έξω, τα βλέπω, είναι όλα καταπληκτικά. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή τόσα βιβλία ενθάρρυνσης, προσωπικής ανάπτυξης, που μπορείς ακόμη και να τα ακούς, γιατί υπάρχουν τέτοιες εφαρμογές, και να μορφώνεσαι και να ανεβάζεις την ψυχολογία σου και να γίνεσαι ακόμη πιο φιλοσοφημένος και να ξεπεράσεις, γιατί έχω ακούσει και έχω γνωρίσει ανθρώπους, ακόμη και κάποια μορφή ελαφριάς κατάθλιψης την ξεπεράσανε με τέτοιου είδους αναγνώσματα. Και να πω και κάτι, σε αυτό συγχώρεσέ με, είναι ωραίο να διαβάζεις ένα βιβλίο αν μπορείς δυνατά. Ναι. Αυτό κάνανε τα παλιά χρόνια. Γιατί σου εντυπώνεται περισσότερο. Ναι, συνέχισα, Αθανασία. Εμένα μου αρέσει να διαβάζω δυνατά, γιατί είναι σαν να ακούω τον... Δηλαδή, όχι σαν, ακούω τον εαυτό μου. Και έτσι, δηλαδή, το καταλαβαίνω καλύτερα αυτό. Το καταλαβαίνω καλύτερα το βιβλίο. Κάποια που μου κάνουν εντύπωση, τα σημειώνω. Μπορώ να το συζητήσω αργότερα. Δηλαδή, μην ξεχνάμε, έχουμε ξεχάσει και το τηλέφωνο. Έχουμε ξεχάσει την επαφή μας. Οπότε ήταν μια καλή ευκαιρία να πάρουμε όλους τους φίλους μας πάλι και να ανταλλάξουμε τις απόψεις μας. Δηλαδή, θα μπορούσα να πάρω τηλέφωνο κάποιον φίλο μου και να του πω «Διάβασα αυτό στο βιβλίο. Θέλεις να το συζητήσουμε?» Και έτσι ανοίγει μια καινούργια πόρτα. Μια καινούργια πόρτα στη ζωή με το να ανταλλάσσουμε αυτά τις απόψεις, ό,τι έχουμε μάθει και ο ένας προσφέρει στον άλλον. Είναι μια ανταλλαγή γνώσης αυτή, θα έλεγα, που μόνο καλό μπορεί να μας κάνει. Αθανασία Παπά, θέλω να σου εξομολογηθώ ότι παρακολουθώ σχεδόν 10 χρόνια μαθήματα φιλοσοφίας και ρητορικής. Σε πληροφορώ ότι αυτή τη στιγμή υποκλίνομαι, γιατί μέσα σε λίγη ώρα κατάφερες όλη τη φιλοσοφία της ζωής, που αν όλοι οι άνθρωποι την είχαν, θα ήταν αλλιώς ο κόσμος, να την περάσεις μέσα από
αυτή μας την συνάντηση την πρωινή. Τα παιδιά σου είναι κορίτσια, γόρι, είναι... Είναι δύο κορίτσια δύο και κορίτσια. Η κόρη μου τώρα δίνει πανελλήνιες. Και μπράβο. Δίνει πανελλήνιες τις ίδιες μέρες που δίνω και εγώ εξετάσεις για το εξάμεινο στο πανεπιστήμιο. Αυτό δεν το περίμενα στη ζωή μου. Είναι κάτι που με εντυπωσιάζει πάρα πολύ, το να δίνω τις ίδιες μέρες εξετάσεις με την κόρη μου πλέον. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω αν πιστεύεις στα θαύματα ή στις συμπτώσεις. Πιστεύω στα θαύματα. Πιστεύω στα θαύματα γιατί μου έχουν τύχει αρκετές φορές. Δεν θα πω μία και δύο, θα πω αρκετές φορές μου έχουν τύχει θαύματα στη ζωή. Και αυτή τη στιγμή θα τολμήσω να πω ότι ζω από θαύμα. Γιατί μου έχουν τύχει πάρα πολύ άσχημες περιπτώσεις που δεν το έβαλα κάτω, αλλά η στιγμή που έγινε, μόνο ένα θαύμα θα μπορούσε να με σώσει. Άκου τώρα πώς παντρεύτηκε η σύμπτωση με το θαύμα. Διάβασα χθες το βράδυ μία ωραία ρίση. Δεν θυμάμαι ποιο εννοεί είναι. Λέει, η σύμπτωση είναι ένα θαύμα κατά το οποίο ο Θεός θέλει να μείνει ανώνυμος. Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, έτσι, οπότε οι άνθρωποι δεν πρέπει να απελπίζονται. Ποτέ. Γιατί, ναι, ποτέ. Και η αγάπη μέσα στην καρδιά σου, ή μάλλον η καρδιά σου έχει τόσο ευρύχωρο χώρο, παρόλες τις δυσκολίες, τους πόνους. Θυμάμαι, είχα ακούσει σε μία συνέντευξή σου ότι όταν θύλαζες το μωρό σου, νομίζω το πρώτο, πρώτο κοριτσάκι σου, πόναγες υπερβολικά. Έμεινα κατάκητη. Δεν μπορώ να λέω υπερβολικά. Έμεινα κατάκητη για 6 μήνες. Αλλά ήταν τέτοια τεράστια αγάπη μου που όλοι το αντιλαμβανόμαστε όσοι είμαστε, έχουμε γίνει, έχουμε την ευλογία να γίνουμε μαμάδες. Αυτό δεν συγκρίνεται. Μετά ξεχνιέται. Είναι κάτι που περνάει και ξεχνιέται. Εκείνη την ώρα είναι που το βιώνεις, αλλά εκείνη την ώρα είναι που πρέπει να βάλεις δύναμη μέσα σου και να μην σταματήσεις. Κάτι που μου έρχεται τώρα στο μυαλό και θα τολμήσω έτσι για να κλείσουμε και την συνέντευξή μας, αυτή που θα μπορούσαμε να μιλάμε επί ώρες. Αν και είχα να σου κάνω παρένθεση μία πρόταση, θέλω να έρθω κάποια στιγμή αφού μαζευτείτε όλα τα μέλη του συλλόγου να σας κάνω μαζί και με ένα γιατρό που κάνει γελωτοθεραπεία να σας κάνουμε γελωτοθεραπεία. Φυσικά θα σας περιμένουμε με πάρα πολύ αγάπη και ανοιχτές τις αγκαλιές μας. Και νομίζω θα πέσει και πολύ γέλιο. Ναι, ναι, ναι. Η γελωτοθεραπεία είναι πραγματικά ένα επίσης κομμάτι ενθάρρυνσης και αντικαταθλιπτικό φυσικά. Και αυτό που διεγείρει όλα τα παυσίπονα που υπάρχουν μέσα στον οργανισμό μας. Λοιπόν, ήθελα να σε ρωτήσω, έχεις στενοχωρεθεί ποτέ, ή μάλλον να μην το πάρουμε θετικά να το πάρουμε, θα ήθελες οι πολιτικοί άνδρες αυτού του τόπου ή οι πολιτικοί γενικότερα με όμικρον γιώτα να είναι άνθρωποι με περισσότερη αυτογνωσία ή κάπως αλλιώς για να μπορούσαμε σαν κράτος αλλά και γενικά σαν σύμπαν τέλος πάντων, γιατί κάποιοι διοικούν, κάποιοι εξουσιάζουν, κάποιοι αναλαμβάνουν τις ευθύνες της μοίρας των ανθρώπων, τις ζωές των ανθρώπων. Πώς το έχεις σκεφτεί αυτό μέσα σου, σε έχει προβληματίσει? Πάρα πολλές φορές. Θα ήθελα όλοι αυτοί που αναλαμβάνουν κάποια θέση ισχύως, θα έλεγα, να μην ξεχνάνε ότι είναι άνθρωποι. Να μην ξεχνάνε όταν αναλαμβάνουν να υπηρετούν την αλήθεια. Αυτό είναι το καθήκον, η αλήθεια. Και να αναλαμβάνουν δράσεις με οποιοδήποτε κόστος. Να μην σκέφτονται μόνο την καρέκλα τους ή μη χάσουν την εξουσία τους. Να σκέφτονται τον συνάνθρωπο, γιατί σήμερα είμαι εγώ, αύριο είσαι εσύ, μεθαύριο μπορεί να είναι εκείνος ή το παιδί του ή η μητέρα του ή κάποιο πολύ αγαπημένο του πρόσωπο. Και τότε θα έρθει αντιμέτωπος με την αλήθεια, αλλά θα έρθει αντιμέτωπος και με τις πράξεις που έχει κάνει μέχρι εκείνη την ώρα εκείνος και που θα του είναι δύσκολο να αναιρέσει μέσα σε μία στιγμή για να σωθεί το κοντινό του πρόσωπο. Και δεν θα ήθελα να τύχει αυτό σε κανέναν φυσικά, αλλά επειδή το βιώνουμε, θα ήθελα οι πολιτικοί μας να σκέφτονται ανθρώπινα, να είναι πιο ευαισθητοποιημένοι και να ανοίγουν τις πόρτες τους στους ασθενείς, στον πολίτη, ο οποίος πραγματικά έχει να του πει πράγματα, γιατί αυτός βιώνει την καθημερινότητα εκεί έξω και όχι
ο πολιτικός, που μπορεί να είναι πίσω από μεγάλες πόρτες, που μπορεί να του ανοίγονται οι πόρτες στο αυτοκίνητο για να μπει, αλλά θα έχουμε δει, όλοι έχουμε καταλάβει ότι η Αθήνα δεν είναι φιλόξενη, δεν είναι για άτομα με ειδικές ανάγκες, και όχι μόνο η Αθήνα, όλη η Ελλάδα μας. Και αυτό είναι κάτι που πονάει, γιατί είναι, τονίζουμε τη διαφορετικότητα. Ακούσαμε πάρα πολλές φορές όλο αυτόν τον καιρό να λέμε ευπαθείς ομάδες, ευπαθείς ομάδες. Ναι, όλοι είμαστε ευπαθείς ομάδες όμως, να σας πω την αλήθεια μου. Δεν είμαι μόνο εγώ που νοσώ, μπορεί να είσαι και εσύ και να μην το ξέρεις. Όλοι είμαστε εν δυνάμει ασθενείς λοιπόν. Άλλωστε ένας άνθρωπος που στενοχωριέται, που πονάει, που λυπάται, που αισθάνεται θυμό, δεν έχει μία ευπάθεια ως οργανισμός και μικρόβια να αρπάξει και ψυχοσωματικά να πάθει και τόσα άλλα. Άρα, όπως το είπες, ευπαθείς ομάδες μπορεί ανά πάσα στιγμή να γίνουμε όλοι. Είναι θέμα... λεπτό. Κυρία Ντελιδάκη, αυτό που είπατε για τη στεναχώρια. Πάρα πολλοί ασθενείς έχει εμφανιστεί το αυτοάνοσο νόσημα μετά από μία μεγάλη στεναχώρια. Μία μεγάλη στεναχώρια μπορεί να περάσουμε ανά πάσα στιγμή όλοι μας, γιατί δεν ξέρουμε τι μας φέρνει το επόμενο λεπτό. Οπότε θα πρέπει να είμαστε όλοι έτοιμοι, θα πρέπει να είμαστε όλοι δυνατοί μέσα μας, ώστε να το αντιμετωπίσουμε. Αλλά όσο και να προσπαθούμε, είναι τέτοια η ζωή και τέτοιες οι καταστάσεις που πάρα πολλές φορές δεν έχουμε αυτή τη δύναμη και λυγίζουμε. Δεν σπάμε, αλλά λυγίζουμε. Και εκεί βρίσκει λοιπόν μία αδυναμία κάποιο αυτοάνοσο ή οποιοδήποτε νόσημα, γιατί η στεναχώρια μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Έχω εντυπωσιαστεί δηλαδή, και τώρα επειδή διαβάζω την ψυχιατρική, έχω εντυπωσιαστεί με το πόσο πολύ μεγάλο κακό μπορεί να κάνει μία στεναχώρια στον οργανισμό μας. Είμαστε όμως ανεκπαίδευτοι και απροπόνητοι. Ακριβώς. Για τη ζωή. Και αυτό είναι θέμα παιδείας από τα πολύ μικρά χρόνια. Η αυτογνωσία, το γνώθις αυτό, το να αγαπήσουμε τον εαυτό μας, είναι εκπαίδευση, ακόμη και η εκπαίδευση στην αγάπη, είναι μαθητεία. Οπότε και αυτό θέλει από τα πολύ μικρά χρόνια. Να μην ξεχάσω να πω ότι αυτό που έχουμε ξεχάσει όλοι μας είναι ότι είμαστε θνητοί, δεν είμαστε θεοί. Ότι υπάρχει αρχή και τέλος σε αυτή τη ζωή και καλό είναι να μάθουμε όλη αυτή τη διαδρομή να την περνάμε με αγάπη και με χαμηλό το κεφάλι μας. Και να μην φοβόμαστε αυτό που είπες, τέλος, που μπορεί να είναι μια νέα αρχή. Δεν το ξέρει κανείς. Όπως είπε και ο Σωκράτης στους δικαστές του, είπε, ξέρετε ότι αυτό που με καταδικάζετε, να πιω το κόνιο δηλαδή, και που θα πεθάνω, είναι το χειρότερο. Το ξέρετε. Μπορεί να είναι και το καλύτερο. Ακριβώς. Δηλαδή, για να έχει η φύση υιοθετήσει την αναγέννηση και το τέλος και την ξανααναγέννηση και την ξανααναγέννηση, σημαίνει ότι είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι της ζωής και του θανάτου, της αρχής και του τέλους. Άρα, να το σκεφτόμαστε ακόμη και αυτό το τέλος, ότι έχει ένα ενδιαφέρον να το βιώσεις κάποια στιγμή όταν έρθει. Ναι. Λοιπόν, αυτά μαθαίνουμε στα μαθήματα της φιλοσοφίας. Ναι. Λοιπόν, αγαπημένη μου, θα ήθελα από μόνη σου, αν θέλεις κάτι άλλο που μπορεί να ξεχάσαμε και να είναι πολύ σημαντικό για να ακουστεί, θα ήθελα να το πεις, αγαπημένη. Εγώ θέλω να μην το βάζει κάτω κανένας, να μην λέει ότι εδώ είναι το τέλος και δεν πάει άλλο. Η ζωή πάντα έχει εκπλήξεις, η ζωή είναι εκεί έξω. Πηγάζει από μέσα μας, θα έλεγα, και θέλει να την κυνηγήσουμε. Ευκαιρίες υπάρχουν πάντα, θα υπάρχουν πάντα, αρκεί να έχουμε το μυαλό μας ανοιχτό, αρκεί να μπορούμε να χαμογελάμε και να ταινίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Εγώ αυτό θα ήθελα στους ανθρώπους, με αισιοδοξία και αγάπη. Νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί για όλα. Η αγάπη και η αισιοδοξία μας για το μέλλον μας ανοίγει δρόμους από μόνο του, καινούριους δρόμους θα έλεγα, εκεί που δεν το περιμέναμε. Και να συμπληρώσω σε αυτό που είπες προηγουμένως, ότι δεν ξέρουμε τι θα μας βρει την επόμενη στιγμή. Ναι, αλλά όπως είπαν και οι σοφοί, ναι, συμβαίνει κάτι. Το θέμα είναι πώς το βλέπεις. Γιατί βλέπουμε ότι μία δυσκολία, μία
ατυχία, μία, τέλος πάντων, κάτι πολύ δυσάρεστο, μία απώλεια. Κάποιος το μεταμορφώνει σε δράση και δύναμη και άλλος σε απόγνωση, μιζέρια και θάνατο. Άρα έχει σημασία το πώς το βλέπεις και σε τι το μεταμορφώνεις. Ακριβώς. Εσύ μεταμόρφωσες την ζωή σου και ό,τι σου συνέβη σε κάτι πάρα πολύ δημιουργικό, με το να είσαι αυτή τη στιγμή πρόεδρος σε αυτή την ελληνική εταιρεία αντιρρευματικού αγώνα και πραγματικά να δίνεις το καλύτερο παράδειγμα, και θεωρώ ότι θα πάει πάρα πολύ καλά και ελπίζουμε πάντα στο μέλλον όσο γίνεται λιγότεροι άνθρωποι να αντιμετωπίζουν, έρχονται αντιμέτωποι με ένα ρευματικό νόσημα. Αλλά όσο υπάρχει αυτό, γιατί θα υπάρχει και πιθανόν και να αυξάνεται λόγω ακριβώς των καταστάσεων, πρέπει να είμαστε αυτό που μας διηγήθηκε μέχρι στιγμής. Και να συμπληρώσω εδώ ότι είμαι πρόεδρος εδώ και ένα χρόνο και της Ελληνικής Εταιρείας Εμεινόπαυσης. Και αυτή ήταν μία απόφαση που πήρα, γιατί μ' αρέσει να μεγαλώνω. Είναι μία ευκαιρία της ζωής που μου δόθηκε, που δεν την έχουν πολλοί άνθρωποι. Δεν προλάβαν να ζήσουν για να δουν τον εαυτό τους να μεγαλώνει και τα παιδιά τους. Και πάρα πολλές φορές, επειδή αντιμετωπίζω και μία επίθεση, γιατί δεν μας αρέσει να μεγαλώνουμε ως επιτοπλίστων, δεν μας αρέσει να βλέπουμε τα άσπρα μας μαλλιά ή τις ρητίδες μας. Αυτά είναι τα δικά μας χρόνια όμως. Η κάθε ρητίδα μου κάτι συμβολίζει. Και εγώ δεν θα ήθελα να τη χάσω και χαίρομαι και ευχαριστώ το Θεό που είμαι εδώ και μπορώ και το ζω και αυτό. Και αυτό ήταν το μήνυμά μου προς τις γυναίκες που περνάνε αυτό το στάδιο, γιατί οι γυναίκες με αυτοάνωσα, και το είχα έτσι συνδυασμένο στο μυαλό μου, οι γυναίκες με αυτοάνωσα μπαίνουν πολύ πιο γρήγορα στην εμεινόπαυση λόγω του νοσήματος ή των θεραπείων και όλα αυτά. Οπότε, επειδή βιώνω και εγώ τα πρώτα στάδια, δεν ήταν κάτι που το βίωσα αρνητικά. Ήταν κάτι που το είδα με πάρα πολύ χαρά και ότι είμαι παρούσα και το ζω και αυτό. Κορίτσι μου γλυκό, να είσαι πάντα καλά. Δεν ξέρω αν είναι σωστή όλη αυτή η μεγάλη οικειότητα. Έτσι νιώθω, έτσι εκφράζομαι και έτσι σου μιλάω. Ξέρω ότι το αποδέχεσαι. Εύχομαι και ο κόσμος να μην το παρεξηγήσει. Όλοι θα θέλανε να σε κάνουν παρέα, αλλά τράβα το δρόμο σου. Έχεις ξεκινήσει ένα μεγάλο διάδρομο ζωής και φτάστον ως το τέλος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή μας τη συνάντηση. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Αντελιδάκη. Αγάπη και χαμόγελο στη ζωή. Μόνο έτσι θα πάμε μπροστά.